Κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί μας συνδικημόνες, ήταν 21 Δεκεμβρίου του 2012, ακριβώς πριν από 10 χρόνια, εδώ στην αίθουσα πολιτισμού, που φέρει το όνομα της Βυργενίας Φουντερού, του Ιδρύματος Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης, για τα 40 χρόνια προσφοράς του Θανάση στα γράμματα. Είχα πει τότε, στα πόδια του προσφέρω τα χθεσινά και τα αυριανά μου. Προσφέρω το κέρδος της αναμονής. Τρία σπίρτα. Ένα-ένα αναμένα μέσα στη νύχτα. Το πρώτο για να δω το πρόσωπό του ολόκληρο. Το δεύτερο για να δω τα μάτια του. Το τελευταίο για να δω το στόμα του. Και ύστερα το απόλυτο σκοτάδι αν τα θυμάμαι όλα αυτά. Υπάρχουν, ξέρετε, μερικοί άνθρωποι που είναι ελάχιστη συγκριτική με το μέγεθος της πόλης της Ξάνθης, που η ζωή και η ιστορία τους απέδωσαν το προνομιακό τίτλο της μεγαλοσύνης. Με χαρίσματα μεγαλοσύνης, περπάτησαν για αρκετό καιρό ένας δίπλα στον άλλον στη γήινη πορεία τους, χωρίς ωστόσο να καταργήσουν τη μεταξύ τους απόσταση και να οδηγηθούν να ζήσουν τη χρυσή και ανεκτήμητη αμοιβαιότητα την οποία προσφέρει ένας γνώριμος και τόσο ανθρώπινος δεσμός όπως είναι η αναγνώριση και ο σεβασμός. Η αμεσότητα του Θανάση είναι αριστοτεχνική. Η αφήγησή του σφίζει πάντα από ζωντάνια. Πιστεύω ότι πρόκειται για έναν θρίαμβο της λογοτεχνίας στην πόλη αγορά της Ξάνθης. Η υπέρτατη γοητεία του είναι να κάνει όλους εμάς να υποψιαζόμαστε τα συναισθήματά του. Λίγο πριν την Ανατολή μου, το 1989, με το περιοδικό προβληματισμό, βούτυξα στην ψύχρα του καιρού μου. Το πρωινό μου από τότε απλώνεται στην πόλη της Ξάνθης, προβάλλοντας πίσω από τους δασωμένους λόφους της ανάληψης. Παντού βλέπω το λικαβιές της Κατινίτσας, του Στέφανου, του Θωμά, του Πέτρου. Ο Θανάσης ακολούθησε ένα προσωπικό δρόμο που ανταποκρινόταν στις εσωτερικές ανάγκες της έκφρασής του, στη διαδρομή μιας ζωής σφραγισμένης από το δημιουργικό μυαλό του, με ευγενή στόχο να μετρήσει τις ευθύνες του. Η αναδρομή μου στο σύνολο του έργου του αποκαλύπτει έναν δημιουργό, πρικισμένο με μεγάλη εκφραστική δύναμη, ακατάβλητη ζωτικότητα και ανεξαρτησία.